Αδυναμία στην ούρηση, πόνος και τσούξιμο, αλλά και μειωμένη ικανοποίηση στην σεξουαλική ζωή. Το πρόβλημα στον άντρα ίσως είναι ένας υπερμεγέθης προστάτης. Πώς αντιμετωπίζετε? Ποιες είναι οι σύγχρονες ανέμακτες μέθοδοι αντιμετώπισης για μια καλύτερη ζωή? Σε λίγο στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Δεν είναι λίγοι οι άντρες οι οποίοι συχνά παραπονιούνται ότι τους ενοχλεί η ούρηση. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές το αντιμετωπίζουν γιατί τους επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις η ούρηση και η δυσκολία ακριβώς του προβλήματος αυτού έγκυται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια υπερπλασία του προστάτη, η οποία μπορεί να είναι καλοήθης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επηρεάζει το πώς βιώνει τη ζωή του ένας ασθενής. Μέχρι πρότινος η επέμβαση που συνέστηναν οι ειδικοί ήταν η χειρουργική και μάλιστα μία ανοιχτή επέμβαση. Σήμερα όμως τα πράγματα αλλάζουν και φαίνεται ότι η ιατρική φέρνει την καινούργια τεχνολογία μέσα στους κόλπους της προκειμένου να προσφέρει μία λύση ανέμακτη, ανώδυνη και αποτελεσματική. Για το θέμα λοιπόν αυτό, πώς λοιπόν αντιμετωπίζεται η υπερπλασία του προστάτη, η καλοήθης, κοντά μας είναι ο χειρουργός ουρολόγος κύριος Ανδρέας Ανδρέου. Γιατρέ, χαίρετε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για αυτό το θέμα το οποίο αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού. Ποιους βασικά, για να ξεκινήσουμε από εκεί, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι πρώτοι υποψήφοι για μια τέτοια πάθηση? Κατά κύριο λόγο οι άνδρες άνω των 50 ετών ξεκινούν να έχουν προβλήματα με τον προστάτη τους. Περίπου 50% των ανδρών άνω των 50 έχουν αυτό που ονομάζουμε την υπερπλασία προστάτη. Η οποία προκαλείται από τι όμως? Οι άνδρες έχουν την ορμόνη που ονομάζεται τεστοστερόνη. Αυτή σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνη μετά από μια ηλικία για το γεγονός ότι ο προστάτης μεγενθύνεται, αυξάνει σε μέγεθος. Υπάρχουν όμως και άλλες αιτιολογίες, όπως είναι η παχυσαρκία για παράδειγμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν αθλούνται και είναι παχύσαρκοι και έχουν αυτό που ονομάζουμε το μεταβολικό σύνδρομο. Αλλά παίζει και η κληρονομικότητα ένα μεγάλο ρόλο. Άρα είναι ένα συνονθήλευμα παραγόντων, δεν είναι μόνο ένα συγκεκριμένο παράγοντα. Ακριβώς. Μάλιστα, πάμε λίγο να δούμε ακριβώς σε ποιο σημείο είναι ο προστάτης και τι προσφέρει σε έναν άντρα. Γιατί έχουμε και μία λανθασμένη πολλές φορές άκουσμα, μια λανθασμένη εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα εσωτερικό όργανο. Αν θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς βλέπουμε. Είναι το ουρογεννητικό σύστημα του άνδρα. Βλέπουμε εδώ, κάτω από την ουροδόχο κίστη, έναν αδένα ο οποίος ονομάζεται προστάτης και ο οποίος περιβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρίθρας. Θα περάσουν δηλαδή τα ούρα κατά την ούρηση από το εσωτερικό του προστάτη. Σε τι εξυπηρετεί, να το πούμε, αυτός ο αδένας? Ο προστάτης είναι ένας αδένας ο οποίος παράγει τα σπερματικά υγρά. Αυτά θα ενωθούν με τα σπερματοζωάρια και θα βοηθήσουν με τις ουσίες που έχουν να γίνουν γόνιμα τα σπερματοζωάρια και να μπορέσουμε να τεκνοποιήσουμε. Άρα κυρίαρχος ο ρόλος του προστάτη για την σεξουαλική ζωή, αλλά πολύ περισσότερο για την αναπαραγωγή. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το σημείο που βλέπουμε ο προστάτης, να το πω, διωγγώνεται και έπειτα τι συμβαίνει? Κατά την διόγκωση του προστάτη πιέζεται εξωτερικά η ουρήθρα. Αυτό σημαίνει ότι κατά την ούρηση έχουμε δυσκολία. Θα πρέπει να σπρώξουμε, να πιεστούμε για να γίνει η ούρηση. Κάτι το οποίο έχει όλες τις συνέπειες τις οποίες βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ακριβώς μια άλλη αναπαράσταση. Είναι το σημείο κάτω από την κίστη δεξιά, όπου υπάρχει ο προστάτης και η ουρήθρα. Σωστά? Ακριβώς έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, εφόσον κάποιος έχει πρόβλημα με τον προστάτη, μιλάμε πάντα για μια καλοήθη όμως μορφή υπερπλασίας, δεν μιλάμε για μια κακοήθεια, σωστά? Η υπερπλασία προστάτη είναι μια καλοήθης πάθηση. Βέβαια, ένας άνδρας άνω των 50 ετών, και αυτό πρέπει να το λέμε πάντα οι ουρολόγοι, πρέπει να ελέγχεται μια φορά το χρόνο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κακοήθεια. Είναι βασικό στην πρόληψη αυτής της πάθησης. Κλινική διάγνωση, υπάρχουν και άλλες τεχνικές? Είναι η κλινική διάγνωση με την δαχτυλική εξέταση και το PSA, το οποίο συστήνουμε να γίνεται μια φορά το χρόνο. Αφού λοιπόν βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κακοήθεια, ελέγχουμε τις συνήθειες του ασθενούς για την ούρησή του. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει, πάλι θα έχουμε μια εκτίμηση με την δαχτυλική εξέταση, με ένα υπερηχογράφημα, το οποίο θα μας δείξει τη μορφολογία και το μέγεθος του προστάτη, και με μια απλή εξέταση στην οποία προτρέπουμε τον ασθενή να πραγματοποιήσει, που λέγεται ουρορωομέτρηση, η οποία μετρά τη ροή, την ορμή των ούρων κατά την ούρηση. Μάλιστα. Το ζητούμενο όμως είναι,
έχει κάποιος μια υπερπλασία στον προστάτη, τα συμπτώματα εκτός από τη δυσκολία στην ούρηση ποια είναι, τι αντιμετωπίζει? Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες συμπτωμάτων. Μπορεί να έχουμε τα αποφρακτικά συμπτώματα, δηλαδή, επειδή μεγαλώνει ο προστάτης και πιέζει την ουρήθρα, δυσκολεύεται ο ασθενής να βλέπουμε ουρήσει. Ακριβώς και το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν ακριβώς. Από την κίστη που έχουμε πάνω, δεν μπορούν να κατεβούν τα όρα μέσα από την οροδούχο κίστη, γιατί πλέον έχει διωγγωθεί ο προστάτης, όπως είναι βλέπουμε η ούρηση. Η ούρηση είναι η σύσπαση της κίστης, ο οποίος είναι ένας λίος μυς, ο οποίος όταν κάνει σύσπαση διώχνει τα όρα προς το εξωτερικό. Τώρα φανταζόμαστε ότι αν υπάρχει ένα εμπόδιο, αυτή η σύσπαση πρέπει να είναι πιο έντονη. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στη συνέχεια στη λειτουργία της οροδούχου κίστης. Άρα έχουμε τα αποφρακτικά συμπτώματα. Στενεύει λοιπόν η ουρήθρα, όπως βλέπουμε εδώ, σωστά? Ναι, ακριβώς. Γιατί ακριβώς διωγγώνεται ο προστάτης, άρα δεν μπορούμε εύκολα να ουρήσουμε. Ναι, η ούρηση μπορεί να είναι διακεκομένη, να καθυστερεί στην έναρξή της, να πρέπει με κοιλιακή πίεση να προσπαθήσουμε να αποβάλουμε τα ούρα και δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα στην καθημερινότητα. Η δεύτερη κατηγορία συμπτωμάτων είναι τα ερεθιστικά. Από ένα σημείο και μετά βλέπουμε ότι οι ασθενείς έχουν συχνοουρία. Σηκώνονται συχνά τη νύχτα για να ουρήσουν, 2-3 φορές. Μέχρι 2 φορές θεωρούμε ότι ο οργανισμός μπορεί να επανέλθει και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Πάνω από 2 φορές όμως είναι πρόβλημα. Αυτό όμως που περιγράφεται ως σύμπτωμα έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, το αποφρακτικό σύμπτωμα ότι στενεύει η ουρήθρα με το γεγονός ότι μπορεί να πηγαίνει κάποιος πολύ συχνά στην τουαλέτα για να ουρήσει, είναι λίγο αντιφατικές καταστάσεις. Μπορούν να συνυπάρχουν. Μπορούν και να συνυπάρχουν βεβαίως. Γιατί φανταστείτε ότι όταν δυσκολεύεται η κίστη να διώξει τα ούρα, μετά από κάποιο σημείο έχουμε αυτό που ονομάζουμε ένα υπόλοιμα μετά την ούρηση. Δηλαδή δεν αδειάζει τελείως η κίστη, μένουν μέσα ούρα και αυτή ξαναγεμίζει σχετικά γρήγορα. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή να ξαναπάμε για ούρηση επειδή είναι γεμάτη η κίστη και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Συμβαίνει λοιπόν αυτό το βράδυ, μπορεί να έχουμε μια πολύ συχνή ούρηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες συνέπειες, άλλα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας χτυπήσουν το καμπανάκι. Αν αφήσουμε τα συμπτώματα αυτά να εξελιχθούν, μπορεί να φτάσουμε και σε πιο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αν το υπόλοιμα ούρων αρχίζει και αυξάνει και φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε χρόνια επίσχεση. Δηλαδή, η ούρηση πλέον να μην είναι επαρκής, να γίνεται ούρηση με τρόπο όπου το υπόλοιμα αυξάνει τόσο που η πίεση στα νεφρά επίσης αυξάνει, διωγγώνονται οι νεφροί και σε τελικό στάδιο μπορεί να καταλήξουμε ακόμα και σε νεφρική ανεπάρκεια. Από μια υπερπλασία του προστάτη λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό σε τι βάθος χρόνου, αν συμβεί, μπορεί να γίνει? Συνήθως χρειάζονται χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Για να ηρεμήσουν, να καθησυχάσουμε για τους σίγουρα. Αλλά γι' αυτό προτείνουμε στους ασθενείς ότι πρέπει να βλέπουν τον ουρολόγο τους ακριβώς για να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί μπορεί απαραίτητα να μην καταλάβουμε ότι συμβαίνει αυτό στον οργανισμό μας. Έχουμε δει καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής να φτάσει σε σημείο νεφρικής ανεπάρκειας επειδή παραμέλησε αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να δίνουμε σημασία στα αρχικά συμπτώματα. Είναι καμιά φορά αυτό που λέμε ότι ο τεχνίτης στο σπίτι του δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά φροντίζει να λειτουργούν όλων των υπολείπων. Συμβαίνει, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, οι επιπτώσεις ουσιαστικά στην κοινωνική ζωή τι προκαλούν? Γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιος ο οποίος δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του ή έχει μια ιδιαίτερη ενόχληση μέσα του, σίγουρα δεν μπορεί να έχει κοινωνική ζωή. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ασθενείς είναι ότι δεν είναι μια αρρώστια η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Είναι μια πάθηση η οποία θα χαλάσει την ποιότητα ζωής τους. Και εμείς σαν ουρολόγοι έχουμε σαν σκοπό να διαχειριστούμε τα συμπτώματα. Δεν τους λέμε ότι είναι άρρωστος και πρέπει να τον κάνουμε καλά. Βλέπουμε όμως ότι στην κοινωνική του ζωή, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει ο ασθενής το λεωφορείο για να κατέβει στο κέντρο. Δεν μπορεί να πάει στο θέατρο γιατί πρέπει να διακόψει την παράσταση, να ενοχλήσει όλους τους υπόλοιπους για να πάει στην τουαλέτα. Λέει, θα μείνω σπίτι και καλύτερα ναι, να μην πάω. Και τελικά περιορίζεται. Όταν βγαίνει έξω, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ψάξει πού είναι οι τουαλέτες. Και τελικά όλο αυτό τον επιβαρύνει και κοινωνικά. Και εν τέλει πολλές φορές βλέπουμε ότι τον επιβαρύνει και σεξουαλικά, γιατί... Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Όλα γυρνούν γύρω από το σύστημα αυτό και πώς θα ουρήσω και τελικά μας δημιουργεί σχεδόν μία κατάθλιψη.
πρακτικά, επειδή αναφερθήκατε στην σεξουαλική ζωή του άνδρα, επηρεάζεται άμεσα από την υπερπλασία του προστάτη? Δεν υπάρχει άμεση σχέση. Επηρεάζεται σαφώς από την κακουχία στην περιοχή, από την ψυχολογία του ασθενούς και εννοείται ότι όσο αυξάνει η ηλικία μπορεί να επηρεαστεί και από οργανικούς παράγοντες. Από εκεί πέρα η αναπαραγωγική διαδικασία, μιας και αναφέρατε ότι παίζει σημαντικό ρόλο ο προστάτης, πώς επηρεάζεται? Η αναπαραγωγή δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα με την υπερπλασία του προστάτη. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει η ποιότητα των σπερματικών υγρών ή των σπερματοζωαρίων. Τώρα, βέβαια, όσο προχωράει η ηλικία, σίγουρα η ποιότητα του σπέρματος φθήνει. Το βασικό όμως είναι να καταλάβουμε ότι αν κάποιος έχει μια υπερπλασία προστάτη, θα πρέπει κάτι να κάνει για αυτό το πράγμα. Ακούμε μέχρι στιγμής για συντηρητικές αγωγές, για φάρμακα. Ακούμε επίσης για ανοιχτά χειρουργία. Πού βρισκόμαστε καταρχάς σε πρώτη φάση όταν κάποιος έχει υπερπλασία προστάτη, πώς το αντιμετωπίζουμε? Όπως σας είπα, εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε τα συμπτώματα του ασθενούς και να του προσφέρουμε μια καλή ποιότητα ζωής με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι με μια φαρμακευτική αγωγή να βοηθήσουμε ώστε να ξεπεράσει τα συμπτώματα αυτά και να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες φαρμάκων. Μία κατηγορία που χαλαρώνει την περιοχή του προστάτη και βοηθάει στην ούρηση και μια δεύτερη κατηγορία η οποία μειώνει το μέγεθος του προστάτη. Συνολικά. Συνολικά. Περίπου κατά 20-30%. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο αυτές φαρμακευτικές ουσίες ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει όμως σε βάθος χρόνου, δηλαδή είναι μια αγωγή την οποία πρέπει να παίρνει κανείς μόνιμα ή το παίρνει για κάποιο διάστημα και πλέον έχει αποτελέσματα εξίσου μόνιμα? Είναι μια μόνιμη αγωγή. Είναι όπως όταν έχουμε ζάχαρο ή πίεση. Όταν θα ξεκινήσουμε την αγωγή, κάτι το οποίο θα γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μετά από έλεγχο από τον ουρολόγο, είναι μια αγωγή την οποία θα παίρνει για όλη του τη ζωή ή για όσο χρονικό διάστημα του δίνει την βελτίωση που περιμένουμε. Και ενώ παίρνει κανείς αυτή την αγωγή, μπορεί παράλληλα το πρόβλημα να μεγαλώνει, δηλαδή να μεγενθύνεται στο μεταξύ ο προστάτης? Βεβαίως. Όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια, ο προστάτης μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο της αγωγής, να μεγαλώσει τόσο που τα φάρμακα να μην έχουν πλέον επίδραση. Όπως μπορεί να έχουμε και παρενέργειες από τα φάρμακα. Η πρώτη κατηγορία μπορεί να μας δώσει αυτό που ονομάζουμε ορθοστατική υπόταση, δηλαδή οι ασθενείς πέφτοντας η πίεσή τους να ζαλίζονται, να νιώθουν αδυναμία κτλ. Και με τη δεύτερη κατηγορία φαρμάκων που μειώνουν το μέγεθος του προστάτη επειδή δρούν ορμονικά, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με τη λίμπιντο ή με τη σεξουαλική λειτουργία. Να έχουμε προβλήματα δηλαδή στιτικής δυσλειτουργίας. Άρα ένα βήμα μπροστά, 10 βήματα πίσω. Κάπως έτσι, ναι. Έχουμε ακούσει όμως για τεχνικές οι οποίες μπορεί να μην είναι επεμβατικές τύπου κάποιο νηστέρι, κάποιο ανοιχτό χειρουργείο, αλλά κάποια ενδιάμεση λύση. Η σημερινή πλέον ιατρική τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που δεν θα φανταζόμασταν ούτως ή άλλως. Και θέλω να αφαιρθούμε σε αυτήν τη νέα τεχνική, όπου χρησιμοποιείται ο υδρατμός για να περιορίσουμε τον όγκο του προστάτη. Πώς ακριβώς λειτουργεί? Υπάρχει μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται εδώ και λίγα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και λέγεται Rezum. Αυτή η τεχνική με την εφαρμογή υδρατμών στο εσωτερικό του αδενώματος του προστάτη προκαλεί την διάσπαση των πρωτεϊνών των κυττάρων. Ένα λεπτάκι, για να μην φτάσουμε σε τόσο τεχνικά ζητήματα. Πάμε να δούμε ακριβώς αυτή την τεχνική και να περιγράφουμε τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε, τι βλέπουμε? Εισάγεται από την ουρήθρα ένα ειδικό εργαλείο, ένας καθετήρας, ο οποίος στην συνέχεια και αφού ελέγξουμε την ουροδόχο κύστη και την περιοχή του προστάτη, ενχύει τους υδρατμούς, όπως βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά, μέσα στο αδένωμα του προστάτη. Είναι υδρατμή, είναι απλά υδρατμή, είναι καθαρή νερό ενέργεια, και τίποτα περισσότερο. Ναι, είναι ατμός. Μάλιστα. Η θερμοκρασία αυξάνει στους 70 βαθμούς με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα κύτταρα του αδενώματος. Μάλιστα. Αυτά στη συνέχεια απορροφώνται από τον οργανισμό χωρίς να δημιουργηθεί ουλή και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι συρρυκνώνεται το αδένωμα, συρρυκνώνεται ο προστάτης. Ακούγεται και με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται η ουρήθρα.
Ξαναεπαναλαμβάνω ότι ακούγεται σαν μια πολύ επαναστατική μέθοδος, γιατί μέχρι στιγμής έπρεπε να το αφαιρέσουμε αυτό χειρουργικά. Είναι επαναστατική μέθοδος. Είναι μια ενδιάμεση λύση. Δεν είναι χειρουργική επέμβαση. Είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως δεν χρειάζεται καν γενική αναισθησία για να πραγματοποιηθεί. Και ο ασθενής μία ώρα μετά από τη θεραπεία αυτή μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Περιορισμοί υπάρχουν. Υπάρχουν. Οι σωστές ενδείξεις και σε αυτές τις οποίες βασιζόμαστε βάσει των μελετών είναι για ασθενείς άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχουν ένα προστάτη με μέγεθος από 30 έως 80 κυβικά. Γιατί αν θέλετε λίγο να το διευκρινίσετε, τι εννοείται 30 έως 80 κυβικά. Είναι το μέγεθος του προστάτη το οποίο μετρούμε στο υπερηχογράφημα. Μάλιστα. Είναι κάτι λοιπόν τεχνικό που αφορά τους γιατρούς. Δεν μπορεί να γνωρίζει ο καθένας μας. Χωρίς να έχει επισκεφτεί έναν γιατρό, εννοείται δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά ο ουρολόγος θα του εξηγήσει ότι ο προστάτης του έχει μια υπερπλασία, έχει αυξηθεί σε μέγεθος και αντί για 20 κυβικά που είναι στην νεαρή ηλικία, είναι 40, 50, 70. Και μπορεί να φτάσει σε ποιο μέγεθος, για παράδειγμα. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος. Όλοι έχουμε μια ιστορία να διηγηθούμε. Άλλος λέει ότι έχει δει 500 γραμμάρια ή κυβικά προστάτη. Συνήθως πάνω από 200 είναι σχετικά σπάνιο. Το λέω αυτό για να κατανοήσουμε ακριβώς το εύρος εκείνο των ασθενών οι οποίοι μπορούν να καρποθούν αυτή την συγκεκριμένη τεχνική. Το 90% των ασθενών έχει έναν προστάτη με μέγεθος κάτω από 100 κυβικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει μια λύση στο πρόβλημα της υπερπλασίας όταν μιλάμε για ένα σχετικά μικρό υπερμεγέθη προστάτη. Ναι, από μεσαίο έως τα 80 κυβικά θεωρούνται ένας σχετικά μεγάλος προστάτης. Mm-hmm. Οι υπερμεγέθεις προστάτες οι οποίοι ξεπερνούν τα 100 κυβικά αφορούσαν άλλες τεχνικές παλιά, όπως αναφέρατε, που ήταν ανοιχτή χειρουργική, όπου και αυτό πλέον καταρρύπτεται. Για το ρεζούμ όμως θέλουμε και μένουμε στον περιορισμό των 80 κυβικών, όπου οι μελέτες δείχνουν την βελτίωση την οποία μπορούμε να έχουμε. Είναι μία μόνιμη λύση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξαναδούμε μετά μπροστά μας, γιατί βλέπω εκεί χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα ότι η περίοδος απορρόφησης των ήδη νεκρωμένων κυττάρων είναι από 1 έως 3 μήνες. Ακριβώς έτσι είναι. Ο ασθενής μετά την θεραπεία αυτή εξέρχεται από το νοσοκομείο με ένα καθετήρα για λίγες μέρες, γιατί λόγω του ειδήματος από την θεραπεία μπορεί να έχει μια δυσκολία αν δεν εφαρμοστεί αυτό. Mm-hmm. Αρχίζει και συρρυκνώνεται ο προστάτης και ήδη από τις 15 μέρες βλέπουμε βελτίωση. Στον μήνα έχουμε σχεδόν το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Ο ασθενής έχει διαφορά την οποία αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητα και στο τρίμηνο έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα. Τώρα, την τεχνική αυτή την γνωρίζουμε εδώ και 5 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε τις Άρα μελέτες. Σύγχρονη τεχνική, δεν είναι παλιά. Είναι πολύ σύγχρονη και είναι μια τεχνική η οποία διαδίδεται πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Βλέπουμε ότι στην μελέτη αυτή της πενταετίας οι ασθενείς δεν χρειάστηκε να χειρουργηθούν. Άρα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ελάχιστοι από αυτούς μπορεί να χρειάστηκε να ξαναπάρουν κάποια φάρμακα, γιατί όπως είπαμε συρρυκνώνουμε τον προστάτη, το αδένωμα, αλλά δεν το αφαιρούμε πλήρως. Οπότε σε βάθος χρόνου αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει τάση να ξαναμεγαλώσει. Μπορεί να υπάρχουν κύτταρα τα οποία δεν έχουν νεκρωθεί δηλαδή και να επανέλθει υπάρχει η υπερπλασία. Αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, οι ασθενείς αυτοί παρακολουθούνται για πολύ περισσότερα χρόνια και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τα αποτελέσματα τείνουν να δείχνουν ότι διαρκούν και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την πενταετία που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι για μία πενταετία ο ασθενής ξενιάζει από το πρόβλημα της υπερπλασίας. Ναι, βελτιώνονται πάρα πολύ τα συμπτώματά του. Mm-hmm. Σταματάει να παίρνει φάρμακα και αλλάζει η καθημερινότητά του. Μειώνονται οι φορές που θα ξυπνήσει το βράδυ. Έχει πιο ευχερή ούρηση. Έτσι. Ωστόσο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι παρόλα αυτά μια ενδιάμεση λύση. Μάλιστα. Δεν είναι η οριστική λύση του προβλήματος. Αυτή η μέθοδος πονάει. Όχι, καθόλου. Μπορεί να γίνει η εφαρμογή της είτε με τοπική αναισθησία, ακόμα και στο ιατρείο ενός ουρολόγου, ή με λίγη μέθη, όπως όταν κάνουμε την κολονοσκόπηση.
Το μετά όμως στάδιο, όταν τελειώσει λοιπόν την επέμβαση. Δεν προκαλεί όχι, απολύτως κανέναν πόνο. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε λίγο αίμα στα ούρα ή να έχουμε λίγο τσούξιμο στην αφαίρεση του καθετήρα. Θα πάρει κάποια αντιβίωση μετά, ας πούμε, ασθενής. Ναι, προτείνουμε μία αντιβίωση προληπτικά για λίγες ημέρες. Και στη συνέχεια σταματούμε μετά από λίγο καιρό όλες οι φαρμακευτικές αγωγές που αφορούν το πρόβλημα αυτό. Προβλήματα άλλου τύπου, καρδιαγγειακά, σάκχαρο ή οτιδήποτε άλλο, είναι άσχετο με την υπερπλασία. Μπορεί να αποτελέσει περιορισμό στην εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας? Όχι, δεν μας περιορίζουν. Κάθε άλλο, ασθενείς οι οποίοι έχουν βαρύ ιστορικό, είναι και καλύτεροι υποψήφοι για αυτή την τεχνική, γιατί είναι ελάχιστα επεμβατική. Μάλιστα. Η μέθη δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ακόμα και ασθενείς βαριά πάσχοντες μπορούν για λίγα λεπτά να υποστούν μία μέθη. Η τεχνική αυτή καθ' αυτή, επειδή δεν αφαιρεί κάτι, δεν μπαίνει νηστέρι, παρά μόνο γίνονται 2-4 τσιμπηματάκια στον προστάτη για την εφαρμογή της, ενδείκνεται για όλες τις ηλικίες και για όλες... για όλους τους ασθενείς, ακόμα και βαριά πάσχοντες από άλλα νοσήματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τα πλεονεκτήματα όμως της μεθόδου αυτής, της Rezum, όπως χαρακτηριστικά την αναφέρεται, βασισμένη πάντα στους υδρατμούς. Χωρίς φάρμακα λοιπόν και παρενέργειες, νομίζω το καλύψαμε αυτό εκτενώς το θέμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η διατήρηση σεξουαλικής λειτουργίας. Πριν και μετά, μπορεί κανείς λοιπόν να έχει σεξουαλική λειτουργικότητα? Λοιπόν, εδώ πρέπει να επιμείνουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά από τα φάρμακα και τις άλλες τεχνικές για την υπερπλασία. Οι ασθενείς που μας επισκέπτονται είναι συνήθως λίγο μετά τα 50 και γενικά γύρω στα 60 με 65 που αντιμετωπίζουν έντονα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή ενεργή, είναι σεξουαλικά ενεργοί άνδρες. Και θέλουν να διατηρήσουν τη σεξουαλικότητά τους. Με τα φάρμακα, όπως είπαμε, μπορεί να μειωθεί η λίμπιτο, η αίσθηση της θέλησης για σεξουαλική επαφή. Όπως επίσης τα φάρμακα και οι χειρουργικές επεμβάσεις δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο ονομάζεται παλίνδρομη εξπερμάτιση. Δηλαδή, στον οργασμό το σπέρμα, αντί να βγει προς τα έξω, πηγαίνει προς την ουροδόχο κύστη και αποβάλλεται μετά με την πρώτη ούρηση. Με την τεχνική αυτή, αφενός δεν επηρεάζεται η αισθητική λειτουργία, γιατί μιλάμε για μια καθαρή ενέργεια η οποία δεν φτάνει πέρα του αδενώματος, περιορίζεται στο εσωτερικό είναι του προστάτη. Λοιπόν. Είναι πολύ στοχευμένη. Αλλά δεν προκαλεί και παλίνδρομη εξπερμάτιση, κάτι το οποίο είναι από τα μεγάλα ατού της τεχνικής αυτής. Μάλιστα. Ασφαλής λοιπόν και αποτελεσματική και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος λοιπόν υποβάλλεται στην τεχνική αυτή. Πότε μπορεί να πάει στο γραφείο του ή στην εργασία του, αν είναι χειρονακτική? Ακόμα και την ίδια μέρα. Χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα? Έχει μία ενόχληση από τον καθετήρα. Σε κάποιους ασθενείς αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό πρόβλημα. Ωστόσο, όταν κοιτάμε σε βάθος χρόνου τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και το όφελος της τεχνικής αυτής, είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει να υποστούμε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτό δεν μας αποτρέπει ούτε να δουλέψουμε, ούτε να οδηγήσουμε, ούτε να βγούμε έξω. Οπότε, γενικά, είναι καλά ανεκτό. Για πόσο διάστημα κανείς θα φέρει τον καθετήρα? Αυτό που συστήνεται είναι ανάλογα με το μέγεθος του προστάτη, 3-7 ημέρες. Μάλιστα. Οπότε μία εβδομάδα χοντρικά είναι το maximum της περίοδου αυτής που θα φοράει τον καθετήρα, ώστε να αποβληθούν όλα εκείνα τα νεκρά κύτταρα και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη, χωρίς μόνιμο εμφύτευμα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά με παλαιότερες τεχνικές. Στο παρελθόν δηλαδή χρησιμοποιούσαμε κάποιο εμφύτευμα. Συγκριτικά με παλαιότερες ή και νεότερες τεχνικές. Κάποιες φορές παλιότερα χρησιμοποιούσαμε αυτά που ονομάζαμε τα ουρυθρικά stent. Όπως τα stent που ξέρουμε για την καρδιά, φανταζόμαστε ένα ελαττήριο το οποίο εισάγεται στο εσωτερικό του προστάτη για να τον ανοίξει. Άρα συμπιέζει πρακτικά τον προστάτη προς τα έξω για να διατηρήσει... για να ελευθερωθεί η ούρηση. Ο προστάτης είχαν... όμως παρέμενε σαν μέγεθος παρέμενε, ο ίδιος. Ναι. Και το εξωγενές αυτό υλικό δημιουργούσε πολλά προβλήματα, κυρίως η ασβεστοποίηση. Δημιουργούνταν κρίσταλοι, πέτρες στο εσωτερικό του και τελικά δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα παρά έδινε λύση. Άρα πρακτικά έπιανε άλατα, να το πούμε. Ακριβώς. Στην γλώσσα την καθημερινή. Υπάρχει και μια νεότερη τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί μόνιμα εμφυτεύματα, τα οποία σαν ελαττήριο συμπιέζουν τον προστάτη και αυτά είναι μόνιμα. Όταν εισάγεται αυτό το ελαττήριο στον προστάτη, ξένο σώμα πάντως, μέσα στον οργανισμό. Ξένο σώμα. Μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Όχι.
Έχουμε τους υδρατμούς, όπως είπαμε, για τη συρρίκνωση. Mm-hmm. Και είναι μια τεχνική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτό που ονομάζουμε το μέσο λοβό, που είναι στην ουσία ο προστάτης έχει δύο λοβούς, τον δεξί και τον αριστερό. Σε κάποιους ασθενείς όμως έχουμε στο κέντρο έναν τρίτο μικρό λοβό, ο οποίος δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ούρηση. Mm-hmm. Και αυτή η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι ένα ατομικό ζήτημα, ακριβώς, ο τρίτος λοβός. Ναι, είναι χαρακτηριστικό του ασθενούς. Μάλιστα. Χωρίς γενική αναισθησία, λοιπόν, άρα είπαμε πολύ τοπικά μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Εκτέλεση σε ένα μόνο ραντεβού και χωρίς επιπλοκές. Το μόνο που κρατάω εγώ είναι ο καθετήρας, ότι πρέπει να μείνει για 3-7 ημέρες, αλλά ναι, το όφελος νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Παρενέργειες λοιπόν και επιπτώσεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Πενταετής, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι και η εξασφάλιση που έχει κανείς μετά από την τεχνική αυτή. Από εκεί και πέρα, τι είναι προσβάσιμη αυτή η τεχνική σε έναν άνθρωπο ο οποίος, να το πω έτσι, στις μέρες μας τα οικονομικά δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Προφανώς και είναι προσβάσιμη. Τα κόστη δεν είναι μεγάλα και σίγουρα τα ταμεία βοηθούν στην μείωση του κόστους. Όπως επίσης και οι ιδιωτικές ασφάλειες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως το κόστος μιας τέτοιας θεραπείας. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν κανείς και εφαρμόζει την μέθοδο τη ρεζούμ με τους υδρατμούς. Συρρυκνώνεται λοιπόν ο προστάτης. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε ένα σημείο που ο προστάτης είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην αντιμετωπίζεται με τους υδρατμούς, τι κάνουμε? Γιατί στο παρελθόν είχαμε ανοιχτές μεθόδους, είχαμε ανοιχτές επεμβάσεις, χειρουργία, νηστέρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην υπερπλασία προστάτη πλέον σχεδόν ποτέ δεν προτείνουμε μια ανοιχτή επέμβαση, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προστάτη. Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, όπου η κλασική ανοιχτή διακιστική επέμβαση του προστάτη έχει εκλείψει τελείως. Όταν ο ασθενής λοιπόν ξεφεύγει από τα όρια που είπαμε ή έχει κάποια επιπλοκή, όπως για παράδειγμα πέτρες στην ουροδόχο κύστη, ή έχει αίμα στα ούρα συχνά λόγω του μέγεθους του προστάτη, ή έχει κάνει επίσχεση, δηλαδή έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να ουρήσει καθόλου, τότε προτείνουμε στον ασθενή να υποβληθεί σε μία επέμβαση την οποία ονομάζουμε διουρηθρική προστατεκτομή. Διαμέσου της ουρήθρας δηλαδή αφαιρείται το αδένωμα και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μέχρι πρότινος λοιπόν γνωρίζαμε για τεχνικές οι οποίες περιλάμβαναν νηστέρι. Ήταν μάλλον μία τραυματική επέμβαση υποχρεωτικά για να μπορέσει να αφαιρεθεί το εσωτερικό του αδένα, του προστάτη. Σήμερα λοιπόν τι αλλάζει, τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να τραυματίσουμε εξωτερικά ή με έναν τέτοιο τρόπο τον ασθενή? Η εξέλιξη των τεχνικών μας έχει φέρει από την ανοιχτή επέμβαση στην διουρηθρική προστατεκτομή ή όπως λένε οι παλιοί, η αρίδα, η οποία υπάρχει αρκετά χρόνια. Περιορίζονταν όμως σε σχετικά μικρούς σε μέγεθος προστάτες, γιατί υπάρχει χρονικός περιορισμός για το χειρουργείο λόγω της τεχνικής. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος. Έπρεπε η επέμβαση αυτή να τελειώσει μέσα σε μία ώρα. Κάτι ο το λόγος, οποίο σήμαινε ότι το υγρό το οποίο χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι υπέρτονο, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι ασθενείς θα μπορούσαν να κάνουν, για παράδειγμα, εγκεφαλικό είδημα αν ξεπερνούσαν τα όρια αυτά. Δηλαδή, μπορούσαμε να έχουμε πολύ σοβαρές επιπλοκές για μία καλοήθη πάθηση. Συνεχίζει και υπάρχει αυτή η τεχνική, αλλά είναι περιορισμένη σε μικρούς προστάτες. Για μεγαλύτερους σε μέγεθος προστάτες εξελίχθηκαν οι τεχνικές αυτές. Φτάσαμε στο γνωστό σε πολλούς τούρις, το οποίο αφαιρεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η αρίδα, όπως λέγαμε, το αδένωμα. Και μετά το τούρις έχει εμφανιστεί και εφαρμόζεται εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον το χόλεπ, το οποίο είναι στην πράξη η εκπυρήνιση του αδενώματος με τη χρήση λέιζερ. Άρα λοιπόν πλήρως του αδενώματος. Να το πω, το κάψιμο του εσωτερικού του αδένα, επειδή λέτε για εκπυρήνιση, να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί. Στην πράξη δεν το καίμε, αλλά με ένα λέιζερ το οποίο χρησιμοποιείται σαν νηστέρι, ναι, στο εσωτερικό όμως, με την ενέργεια του λέιζερ αφαιρείται η κάψα του αδενώμα, όλο το αδένωμα. Να το βλέπουμε και οπτικά για να κατανοούμε ακριβώς πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. Είναι η μέθοδος Χόλεπ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το σημείο, το επίμαχο του προστάτη, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Θα δούμε λοιπόν για την μέθοδο Χόλεπ,
πώς πλησιάζει ακριβώς και με ποιο τρόπο γίνεται, πάλι γίνεται η πρόσβαση αυτή της ουρήθρας. Εδώ βλέπουμε το αδένωμα το οποίο φαίνεται σε άσπρο. Εδώ στο εσωτερικό του προστάτη, μπροστά μας στο σπερματικό λοφίδιο και το λέιζερ, το οποίο σιγά σιγά αφαιρεί το αδένωμα με μια συγκεκριμένη τεχνική, όπου ξεκινούμε από το άπεξ του προστάτη. Άρα εδώ λοιπόν το λέιζερ επιτυχάνει δύο πράγματα. Πρώτα αφαιρεί και δεύτερον παράλληλα καυτηριάζει ώστε να μην έχουμε οποιαδήποτε αιμορραγία. Ακριβώς. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ και σε μια διαφορετική μορφή το τι ακριβώς γίνεται. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι αφαιρείται όλος ο ιστός ο οποίος δημιουργεί την υπερπλασία. Οπότε δεν περιμένουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσει να ξαναδημιουργηθεί το πρόβλημα αυτό. Είναι... Άρα τελειώνουμε μια και καλή με το θέμα προστάτης. Μπορούμε να πούμε με μεγάλη ασφάλεια πως ναι. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτό ήταν ένα νηστέρι το οποίο έμπαινε μέσα εκεί ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη τραυματική μέθοδος. Η τεχνική αυτή στην πράξη αναπαράγει αυτό που κάναμε με το νηστέρι, αλλά ελάχιστα επεμβατικά. Όταν κάναμε ανοιχτά την επέμβαση, στην πράξη το δάχτυλο του χειρουργού αφαιρούσε το αδένωμα. Αλλά αυτό ήταν πολύ πιο αιμορραγικό και πολύ πιο τραυματικό για τον ασθενή, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλη τομή, να ανοίξουμε την ουροδόχο κίστη και όλα αυτά στην συραφή μπορούσαν να δημιουργήσουν αρκετές επιπλοκές. Η πράξη αυτή γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά ελάχιστα επεμβατικά, χωρίς καθόλου αιμορραγία και με το ίδιο αποτέλεσμα, κάτι το οποίο μετράει. Και σίγουρα υπερέχει με μια τεχνική όπως το τούρις, γιατί είναι πολύ πιο επαρκές, αφαιρείται πολύ περισσότερο ιστός με βάση τις διεθνείς μελέτες. Αφού γίνεται η εκπυρήνηση, όπως χαρακτηριστικά την χαρακτηρίσατε, μετά όλος αυτός ο αδένας, το υπόλοιπό του, πού πάει, πώς αφαιρείται? Το αδένωμα, όπως αφαιρείται, όπως ονομάζουμε, το βλέπουμε block, και εδώ, δηλαδή όλο σε ένα κομμάτι, το σπρώχνουμε προς την ουροδόχο κίστη. Μάλιστα. Και εκεί με ένα ειδικό εργαλείο αναρροφάται και το βγάζουμε ούτως ώστε στη συνέχεια να σταλεί και για ιστολογική εξέταση. Να δούμε δηλαδή μήπως τυχόν παρόλα αυτά υπήρχαν και κάποια καρκινικά κύτταρα. Οπότε, όπως μας το περιγράφετε, καταλαβαίνουμε δύο πράγματα. Ότι ξενιάζουμε άπαξ διαπαντός με το θέμα προστάτης για την υπερπλασία, την καλοήθη. Και δεύτερον, όλο αυτό δεν σου δημιουργεί πιθανά προβλήματα, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε συνέπειες στην ούρηση, στην σεξουαλικότητα, στην ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό. Είναι ακριβώς έτσι. Τα ποσοστά δείχνουν ότι και σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη αισθητική λειτουργία. Δηλαδή, λιγότερο από το 8% των ασθενών έχουν πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας, που θεωρείται ένα μικρό ποσοστό. Δημιουργείται η παλίνδρομη εξπερμάτιση, όπως είπαμε, και αυτό είναι κάτι μόνιμο. Ωστόσο, η ποιότητα της ούρησης πλέον είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η τελική λύση, αν μπορούμε να πούμε, στο πρόβλημα της υπερπλασίας. Τελευταίο λοιπόν στάδιο στην αντιμετώπιση υπερπλασίας του προστάτη. Υπάρχουν περιορισμοί? Με αυτή την τεχνική όχι. Ακόμα και υπερμεγέθης προστάτες και πολύ μεγαλύτεροι από 200 κυβικά μπορούν να πραγματοποιηθούν και να αφαιρεθούν με αυτή την τεχνική, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο, για παράδειγμα, με το τούρις. Άρα λοιπόν, μπαίνει μέσα το λέιζερ από την ουρήθρα. Πόσο διαρκεί αυτή η επέμβαση? Μπορεί να διαρκέσει από μία έως, ανάλογα με το μέγεθος του προστάτη, δύο ή παραπάνω ώρες. Εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσο μεγάλος είναι ο προστάτης. Θα πρέπει κανείς να παραμείνει στο νοσοκομείο ή μέσα στην κλινική, ή είναι μια βραχία νοσηλεία μερικών ωρών? Προτείνουμε ο ασθενής να μείνει μία μέρα στο νοσοκομείο. Είναι η τεχνική η οποία μας δίνει την πιο σύντομη νοσηλεία όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο καθετήρας αφαιρείται την επόμενη του χειρουργείου. Α, σύντομα. Ναι, αυτή τη φορά αφαιρείται σύντομα και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Νιώθει όμως κάποιες ενοχλήσεις από εκεί και έπειτα? Νιώθει, για παράδειγμα, κάποιο κάψιμο, κάποιο τσούξιμο? Ναι, πρόκειται για χειρουργική επέμβαση, οπότε κάποια ενοχλήματα μπορούμε να τα έχουμε, ωστόσο αυτά είναι πολύ λιγότερα από ό,τι με τις συνήθεις παλιότερες τεχνικές. Μπορεί να νιώσουμε ένα τσούξιμο ή να έχουμε μια συχνοουρία
και επιτακτικότητα, δηλαδή μας έρχεται η αίσθηση ότι θέλουμε να ουρήσουμε απότομα και πρέπει αμέσως να πάμε στην τουαλέτα χωρίς να μπορούμε να συγκρατηθούμε για πολλή ώρα. Μπορεί να δούμε λίγο αίμα. Αυτό όμως προκύπτει για καλό, γιατί πλέον έχει απελευθερωθεί ο προστάτης, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον ερεθισμό από την επέμβαση και είναι κάτι το οποίο μειώνεται όσο περνούν οι μέρες και σίγουρα δεν είναι τόσο έντονο όσο με τις υπόλοιπες τεχνικές όπως το τούρις ή παλιότερα η διουρηθρική προστατεκτομή ή η απλή, όπως λέμε. Πότε αποκαθίσταται πλήρως η λειτουργικότητα του προστάτη και ο ασθενής νιώθει ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ποτέ? Στον μήνα περίπου από τη χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής έχει πλέον μια φυσιολογική ζωή και σχεδόν έχει ξεχάσει την επέμβαση που υποβλήθηκε. Η οριστική επούλωση, ωστόσο, γίνεται στο τρίμηνο. Τρεις μήνες, λοιπόν, για μια επιστροφή στην απόλυτη λειτουργικότητα. Ναι, στην πράξη οι ασθενείς και πολύ νωρίτερα επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους και ξεχνούν την επέμβαση. Και γι' αυτό χρησιμοποιούνται και αυτές οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Σε έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να είναι πιο προχωρημένης ηλικίας, 80 χρονών, 90 χρονών, μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική? Ο μόνος περιορισμός είναι η αναισθησία. Mm-hmm. Και τι περιμένουμε δίνοντας αυτή τη θεραπεία στον ασθενή. Τοπική ή μερική αναισθησία? Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει γενική αναισθησία. Γενική. Η γενική αναισθησία ωστόσο περιλαμβάνει και την ραχή αναισθησία, όπως λέμε, δηλαδή την ενεσούλα στη μέση. Το αντίστοιχο της επισκληρίδιου είναι λίγο πιο βαθιά αναισθησία από την επισκληρίδιο. Αλλά θα πρέπει να πάρει μια μορφή γενικής αναισθησίας για να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση. Άρα είναι ο βασικός περιορισμός ουσιαστικά. Ναι. Αν ένας ασθενής είναι υπερήλικας με σοβαρά προβλήματα και δεν μπορεί να πάρει γενική αναισθησία, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε με φάρμακα ή για παράδειγμα με το ρεζούμα, αν μπορούμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημά του. Μάλιστα. Ας δούμε και την κάρτα συνολικά, μάλλον συγκεντρωτικά, με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μέθοδος. Μείωση λοιπόν πιθανότητας αιμορραγιών, ενώ μέχρι πρότινος ήταν δεδομένη μια αιμορραγία. Σίγουρα χάναμε περισσότερο αίμα με τις κλασικές διουρηθρικές τεχνικές, ακόμα και με το τούρις, που είναι μια εξαιρετική τεχνική, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο το HOLEP. Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι το HOLEP στην αιμορραγία και στην νοσηλεία έχει σαφές πλεονέκτημα έναντι των άλλων τεχνικών. Όταν μιλάμε για περιορισμένο χειρουργικό χρόνο, εάν μιλούσαμε για τον ίδιο υπερμεγέθη προστάτη, με την κλασική μέθοδο, σε σχέση με το HOLEP, πόσο μειωμένος είναι ο χρόνος αυτός? Πλέον οι συγκρίσεις γίνονται μεταξύ των ενδοσκοπικών τεχνικών. Θα συγκρίνουμε, για παράδειγμα, έναν προστάτη ο οποίος είναι 100 κυβικά. Στο χειρουργείο για το τούρις μπορεί να χρειαστούμε 2 ώρες ή 1,5 ώρα. Και με το HOLEP να κερδίσουμε περίπου 1,5 ώρα. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 30-40% μείωση χρόνου. Ναι, και όσο αυξάνει το μέγεθος του προστάτη, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος χρονικά την ώρα του χειρουργείου. Ωστόσο, το βασικό πλεονέκτημα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί στον χρόνο θα αφιερώσουμε όσο απαιτείται για να κάνουμε καλά τον ασθενή μας. Βεβαίως. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται ούτε βιασύνη, ούτε πίεση λόγω φορτωμένου προγράμματος. Αυτό μας ενδιαφέρει, το τελικό αποτέλεσμα. Ο περιορισμός όμως, γιατρέ, του χειρουργείου δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται να συνδυαστεί ή να λειτουργήσει παράλληλα και με την κατάσταση του ασθενούς, αναλόγως δηλαδή αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας? Εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι όσο πιο ασφαλής και γρήγορη είναι η τεχνική και ελάχιστα επεμβατική, είναι προς όφελος του ασθενούς. Και γι' αυτό προχωρούμε και σε αυτές τις νέες τεχνικές. Άρα είναι ένα βασικό πλεονέκτημα αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαιότατα. Μάλιστα. Χωρίς επιπλοκές, λοιπόν, αναφερθήκατε γενικώς στο κομμάτι αυτό, αλλά να τις ξαναπούμε λίγο για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Αν θέλετε να τις αναφέρετε για να έχουμε. Εκεί το οποίο, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το θέμα της αιμορραγίας. Είναι μια τεχνική η οποία, μιλάμε για το HOLEP, που είναι ελάχιστα αιμορραγική. Και αυτό όχι μόνο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και στην επάνωδο του ασθενούς στο σπίτι και στην καθημερινότητά του. Ελαχιστοποιούμε τα προβλήματα, τα σεξουαλικά κυρίως όσον αφορά την αισθητική δυσλειτουργία.
Αποφεύγουμε προβλήματα όπως η ακράτεια, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί με όλες τις τεχνικές. Ωστόσο, όταν ο γιατρός είναι σωστά εκπαιδευμένος, δεν αντιμετωπίζουμε παρά μόνο σε ελάχιστα ποσοστά, όπως αναφέρονται διεθνώς, κάτω του 3%, προβλήματα όπως η ακράτεια. Με αυτήν την μέθοδο, γιατρέ, με την HOLEP, μπορεί να την εφαρμόσει ο κάθε χειρουργός ουρολόγος? Σαν τεχνική είναι αρκετά δύσκολη. Mm-hmm. Για να φτάσουμε να πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένα και σωστά ένα χειρουργείο HOLEP, χρειάζεται εκπαίδευση. Mm-hmm. Οι γιατροί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνικές, σίγουρα φροντίζουν να μετεκπαιδευτούν και να μάθουν όλες αυτές τις καινούργιες τεχνικές, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα εύκολο και προσβάσιμο όπως σε όλες τις τεχνικές, βεβαίως. Ναι. Σίγουρα τεχνικά είναι πιο δύσκολο από το τουρις, αλλά επειδή είναι πολύ συγκεκριμένη τεχνική και το αποτέλεσμα είναι πιο εξασφαλισμένο, θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Άρα, κάνει λοιπόν, υποβάλλεται ένας ασθενής στην μέθοδο HOLEP για την υπερπλασία του προστάτη. Να δούμε λοιπόν, είπαμε για τον μειωμένο χειρουργικό χρόνο. Η αφαίρεση καθετήρα εντός 24 ωρών είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, εκτιμώ. Σε σχέση βεβαίως με την προηγούμενη μέθοδο που αναφέρατε, την ρεζούμε, αλλά έχουμε και διαφορετικά ωφέλη. Έχουμε διαφορετικά ωφέλη. Οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται στη θεραπεία ρεζούμ σίγουρα έχουν πολύ λιγότερα συμπτώματα μετά την αφαίρεση του καθετήρα. Παίζουν ρόλο όλα όσα είπαμε και για την αναισθησία. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο ασθενής ο οποίος θα επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς καθετήρα θα παραμείνει ένας ευχαριστημένος ασθενής. Στο διάστημα που θα πρέπει να αναρρώσει κανείς από την συγκεκριμένη τεχνική, πρέπει να προσέχει, για παράδειγμα, τη διατροφή του, να μην τρώει πράγματα που μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη. Δηλαδή, είναι κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να εφαρμόσει για ένα μεγάλο διάστημα ή επιστρέφουμε κανονικά στην καθημερινότητά μας? Γενικά, επιστρέφουμε γρήγορα και εύκολα στην καθημερινότητά μας. Αυτό mm-hmm. το οποίο προτείνουμε στους ασθενείς είναι η λήψη άφθονων υγρών, προκειμένου να αποφεύγουμε την ύπαρξη κάποιας αιματουρίας. Έτσι. Mm-hmm. Στη συνέχεια, όσον αφορά τη διατροφή, σίγουρα τις πρώτες μέρες πρέπει να αποφύγουμε καυτερά ή πικάντικα τρόφιμα, τα οποία να φανταστείτε ότι έχουμε μια ουλή στο εσωτερικό. Αν ρίξουμε λεμόνι πάνω στην ουλή, θα τσούξει. Πολύ. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στο εσωτερικό του προστάτη. Άρα είναι λοιπόν όλα τα μέτρα εκείνα που θα λαμβάναμε σε μια οποιαδήποτε επέμβαση για να μην επιβαρύνουμε τον οργανισμό στο συγκεκριμένο σημείο. Κυρίως σημείο βεβαίως είναι η ταχεία ανάρρωση, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην σεξουαλική δραστηριότητα. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτήν την τεχνική του HOLEP, είναι κανείς σεξουαλικά ενεργός άμεσα, και αν όχι άμεσα, σε πόσο χρονικό διάστημα? Συνήθως προτείνουμε μία αποχή λίγων ημερών μέχρι να περάσουν τα αρχικά ερεθιστικά φαινόμενα. Θεωρώ ότι 15 μέρες αποχής είναι υπέρα αρκετές για να επιστρέψουμε σε όλες μας τις δραστηριότητες. Τσούξιμο, ίδιμα, όλο αυτό το κομμάτι είναι και εμφανές εξωτερικά ή είναι τελείως εσωτερικό? Όχι. Στους γνωστούς και φίλους δεν φαίνεται πουθενά ότι ο ασθενής έχει χειρουργηθεί ούτε στην όψη του, γιατί δεν έχει ματώσει. Δεν έχει στοιχεία που να δείχνουν ότι πονάει. Άρα είναι κάτι το οποίο περνάει τελείως απαρατήρητο. Μάλιστα. Γιατρέ, ανακεφαλαιώνοντας λίγο την σημερινή εκπομπή, θέλω να μείνουμε ακριβώς στις τεχνικές αυτές που αναφέραμε. Ρεζούμ, μια τεχνική η οποία χρησιμοποιεί υδρατμούς για να συρρυκνώσει τον υπερμεγέθη προστάτη, αλλά και τη μέθοδο HOLEP, η οποία έρχεται πλέον να προκαλέσει μια επανάσταση στην αντιμετώπιση τους. Αυτό το οποίο θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι πλέον η υπερπλασία του προστάτη είναι μία πάθηση η οποία αντιμετωπίζεται καλά. Αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Και ο ρόλος ο δικός μας, των γιατρών, είναι να δώσουμε μία εξατομικευμένη θεραπεία στον κάθε ασθενή. Mm-hmm. Δεν είναι επειδή ξέρω να κάνω τουρις, ξέρω να κάνω HOLEP και όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να κάνουν αυτή την τεχνική. Το κάθε πρόβλημα, ο κάθε ασθενής έχει τη δική του λύση. Οπότε έχουμε όλη αυτή την βεντάλια των θεραπευτικών επιλογών, που μπορεί να είναι ξεκινώντας από τα φάρμακα, ανάλογα το αποτέλεσμα και πόσο ανεκτή είναι η θεραπεία, μπορεί να συνεχιστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα,
έχουμε την τελική λύση, την οποία μπορεί να προτείνουμε εμείς ως γιατροί, γιατί έχουμε κάποιο είδους επιπλοκή, οπότε να προτείνουμε στον ασθενή να χειρουργηθεί. Ωστόσο, 8 στις 10 φορές μας ζητούν οι ίδιοι ασθενείς να χειρουργηθούν, επειδή χαλάει η ποιότητα ζωής τους λόγω της υπερπλασίας. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχει πλέον και μια ενδιάμεση λύση που είναι το ρεζούμ, το οποίο δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν είναι χειρουργική επέμβαση, δεν μπορούμε να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της πλήρους αφαίρεσης του προστάτη, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών, και να μην ξεχνάμε ότι οι άνδρες στους οποίους αφορά αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολλοί. Είπαμε είναι πολύ κοινό πρόβλημα, 50% βεβαίως. Άνω των 50 ετών, αλλά είναι το 80% των ανδρών στα 65. Άρα με το ρεζούμ μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα πάρα πολλών ανδρών, με τελείως ελάχιστα επεμβατικό τρόπο και με πολύ πολύ μικρές υποχωρήσεις. Μάλιστα. Γιατρέ, νομίζω ότι μας κάνατε πιο σοφούς μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε για τον υπερμεγέθη προστάτη, και είναι κάτι που σίγουρα θα το εκτιμήσουν και οι άνδρες τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η υπερπλασία του προστάτη στερεί βασικές χαρές της ζωής ενός άντρα. Συχνά ο ασθενής αναζητά λύσεις για αυτήν την πάθηση, αποφεύγοντας την χειρουργική επέμβαση εξαιτίας της ανησυχίας για τυχόν επιπλοκές. Ωστόσο, η σύγχρονη ιατρική εγγυάται αξιόπιστα αποτελέσματα, χωρίς μάλιστα τη χρήση νηστεριού, στην καρδιά του προβλήματος. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.